Για χαρά, podcast αρισπή εδώ, κλασικά, από το φύλαθλο προς το φύλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά, η εκπομπή αυτή δημοσιογραφική δεν είναι. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εδώ καθημερινώς αφιλοκερδώς ως απλή φύλαθλη για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων για το καλό της ομάδας του Ολυμπιακού, λέμε δηλαδή τα όσα δεν λένε οι υπόλοιποι, είτε επειδή διστάζουν, είτε γενικά για δικούς τους λόγους, τίποτα εδώ όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται. Λέμε τα πράγματα χωρίς κιόλας να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη. Διότι αυτό είναι άνανδρο, άρα λοιπόν προφανώς και δεν περνάει εδώ, κι ας είμαστε καυστικοί. Και γενικά το όλο μοτίβο εδώ της εκπομπής το γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε, ανελιπώς, θαμώνες. Χαιρετίζω είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής, είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα εννοείται πως ισχύουν και για τα τρία κανάλια αρισπή, δηλαδή και για εδώ, στο δεύτερο, όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές, οι αναλυτικές, όπως αυτή εδώ καλή ώρα, 6 με 7 τα απογεύματα ώρα Ελλάδος, χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα, και στο τρίτο το κανάλι όπου εκεί είχαμε εκπομπή το μεσημέρι με απόψεις δυνατές για Ολυμπιακό, για ΕΣΕ και τέτοια, αλλά και φυσικά στο πρώτο κανάλι το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και όπου ανέβηκε πάλι σήμερα εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή Ισπανού, τον οποίο και έχει βάλει στο μάτι ο Μεντιλίμπαρ, εδώ και καιρό, εδώ και μήνες. Λοιπόν, έχω βάλει από κάτω, γι' αυτό το λόγο, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω, σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο τους συνδέσμους, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί και να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα του Ολυμπιακού μας, παρατηρούμε ότι ο Ελκαμπή είναι ο μοναδικός παίκτης της ομάδας μας ο οποίος και έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια φέτος μέχρι στιγμής, 16 δηλαδή, και έχει πετάξει 11 γκολ, ενώ ο δεύτερος στα γκολ είναι ο Βέλντε, με 3, που αυτό δεν λέει κάτι, κατά τα άλλα η απόδοσή του είναι κάκιστη, είναι ασταθής, ο Νορβηγός με ρίζες από Αργεντινή. Ενώ οι τρεις παίκτες που έχουν παίξει από την αρχή και μόνο, δηλαδή αρχική εντεκάδα, είναι ο Τζολάκης, ο Ρόντινε και ο Ρέτσος. Ενώ ο Μασούρας είναι ο παίκτης ο οποίος έχει μπει μέσα ως αλλαγή τις περισσότερες φορές, δηλαδή 8. Ενώ ο Γουίλιαν, ο Κοστούλας, ο Γιάρεμτσου, ο Κωστάμενιτς και ο Γκαρθία από 6 φορές ως αλλαγή έχουν μπει μέσα, τους έχει πετάξει. Που γενικά έχει παίξει κάτω από 30 λεπτά ο Παπακανέλος, ο Αντρούτσος αλλά και ο Γιαζίτζη ο οποίος χτύπησε, δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Και πλάκα πλάκα φέτος ο παίκτης που έχει φάει τις περισσότερες κίτρινες είναι ο Κάρμο και όχι ο Ρέτσος. Ο οποίος Ρέτσος, τώρα πλέον που είναι αρχηγός πρώτος, είναι και πιο σταθερός, πιο συγκεντρωμένος, ξέρω εγώ. Μακάρι πάντως να συνεχίσει έτσι και να μην κάνει λάθη όπως έκανε πέρυσι και γενικά τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος γενικά είναι η καλύτερη του χρονιά θα έλεγα, στην καριέρα του. Και που λες πρώτη σε assists, Ζέλσον Μαρτίνς, Ρόντινεϊ και Τσικίνιο, με 6, 5 και 4 αντίστοιχα, και ο Βέλντε πλάκα πλάκα έχει κερδίσει τις περισσότερες κίτρινες από αντιπάλους, 6 δηλαδή. Και τα αναφέρω όλα αυτά για να πάρουμε μια ιδέα για το τι μας περιμένει με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ τώρα είχε ιτηθεί εύκολα με 2-0, θυμόμαστε, στον τελευταίο αγώνα που παίξαμε στο Καραϊσκάκι, όταν και είχαμε Φορτούνι, Όρτα, Ποντένσε, πίσω από Καμπί, βάλε και Έσε, ο οποίος Έσε τώρα δυστυχώς από ό,τι μαθαίνουμε έχει θέμα, μυϊκό, στο δικέφαλο, όχι το σήμα της ΑΕΚ και βασικά της Εκκλησίας. Καταλαβαίνεις, άρα λοιπόν παίζει να του πάρει τη θέση από ό,τι λένε ο Σταυράκλας, ο Μουστάκιας. Ο Ντάνι Γκαρθία δηλαδή. Άντε τι να πω, μακάρι να μην το ξυρίσει το Μουστάκι και να τα πάει καλά και πάλι. Όμως από την άλλη, το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο αργό από εκείνο της ΑΕΚ, με Μπακαγιώκο μέσα, το τονίζω. Ναι, καμία σχέση δεν έχει με το Σιμάνσκι, πιο γρήγορος είναι ο Πολωνός. Άρα λοιπόν, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως να έβαζε Τσικίνιο εκεί, να τον εγύριζε πιο πίσω, εκεί που παίζει δηλαδή κλασικά, που είναι η φυσική του θέση, και να βάλει τον Κοστούλα μπροστά το παιδί,
ως δεκάρι, κρυφός τέλος πάντων. Γιατί όχι, το αξίζει το να παίζει βασικός και αυτός και ο Μουζακίτης. Κυρίως διότι τρέχουν, έχουν ταχύτητα, πνευμόνια, αντοχές. Που η ΑΕΚ συνήθως, με Αλμέιδα, σου μπαίνει δυνατά στην αρχή ειδικά, στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, έτσι. Φορτσάρι, τα δίνει όλα. Και άμα προηγηθεί χτύπα ξύλο, έχει πρόβλημα μετά, εννοείται. Που φέτος έχουμε παρατηρήσει στον Ολυμπιακό μας ότι δεν κάνουμε καλές εκκινήσεις. Ποτέ μα ποτέ φέτος μέχρι στιγμής, ούτε με μικρές ομάδες, ούτε με μεγάλες. Με την Μπράγκα κάναμε, δεν κάναμε. Με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, στο ΆΚΑ κάναμε, δεν κάναμε. Με τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Στο πρώτο 20 λεπτό μας είχε κάνει τρεις φάσεις για γκολ. Κατάλαβες, όλα αυτά με ντοκουμέντα τα λέμε. Διότι αγαπάμε την ομάδα τόσο πολύ που τα θυμόμαστε, τα σκεφτόμαστε. Και αφού ξέρω εγώ θέλουμε το καλό της, τα λέμε μπας και ακουστεί και το προσέξουνε, τι να πούμε. Τα όσα λένε δημοσιογράφοι για διαιτησίες, ξέρω εγώ, ότι ο Γερμανός αυτός, ο Άσμερς, παίζει καλά φιλοξενούμενο, τι πράγματα είναι αυτά. Κοτίστηκα, ξεφτυλισμένα. Καταρχάς, αν εσύ ως παίκτης ή και ως προπονητής κατέβεις έναν αγώνα, σκεπτόμενος αυτό το πράγμα, πας χαμένος, τελείωσες. Είσαι χαμένος από χέρι, το λέω εγώ με υπογραφή. Άσε που δημιουργεί και μουρμούρα, γκρίνια κτλ. Στις εξέδρες. Αυτά τα σκέφτονται οι δημοσιογράφοι και τα λένε. Ντροπή τους πραγματικά, όπως και ντροπή είναι το να λένε, ξέρω εγώ, ότι ο Γκαρθία είναι ταχύς παίκτης και τρέχει. Στον οφθαλμίατρο, επιγόντως. Και μετά καπάκι, στον οπτικό, κατευθείαν. Να πάρουν, ξέρω εγώ, τα γυαλάκια τους. Μέσω ΙΚΑ ότι είναι καλά αυτοί, δεν έχουν ανάγκη. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα αγωνιστικά. Ορίστε, ο ΕΣΕ για παράδειγμα είναι ο πιο ακριβός παίκτης σε αξία. Μαζί με Κάρμο, ο οποίος Κάρμο δεν μας ανήκει. Το τονίζουμε αυτό. Ανήκει στην Nottingham Forest. Τι να κάνουμε τώρα. Κι αν σου λείψει, δεν το λες καλό. Αλλά από την άλλη, με τον ΠΑΟΚ σου λείψε. Πώς το λένε, τον έβαλε στο τέλος. Δεν τον χρειάστηκε, τον τιμώρησες κιόλας εσύ ο Μεντιλίμπαρ. Άρα, με άλλα λόγια, ουδείς αναντικατάστατος στον Ολυμπιακό μας. Εκεί ειδικά στον άξονα, στον χώρο του κέντρου. Ο Καμπί για παράδειγμα θα ήταν πλήγμα να λείψει και πάλι όμως εφόσον ανέβει τώρα ο Κοστούλας, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να μην ήταν καν πλήγμα. Σε μια ομάδα μεγάλη όπως είναι ο Ολυμπιακός μας, πρέπει όλοι οι παίχτες να είναι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Και δεν λέω, φυσικά και χρειαζόμαστε παίχτες, ενίσχυση. Τώρα το Γενάρη, γι' αυτό και ακούγονται διάφοροι παίχτες, μέχρι σου λέω και τερματοφύλακας ακούγεται, φαντάσου δηλαδή. Και αυτό διότι ο Πασχαλάκης έχει κουραστεί με το να μην παίζει, Άσε που θέλει επιτέλους να παίξει και αυτό σε εξωτερικό. Θα δούμε. Όπως και θα δει ο Μεντιλίμπαρ τελευταία στιγμή από ό,τι λένε τον Κοστούλα, για το αν δηλαδή είναι στο 100%, ώστε να τον βάλει βασικό, μακάρι θα πω εγώ, διότι με βοηθάει και ως επιθετικός, έτσι, η φυσική του θέση, και ως κρυφός, αλλά και ως εξωδεξιά, πρόσεξε. Κινητικός, κοντρολάρει ωραία, τροφοδοτεί με τη μία, δεν κρατάει πολύ μπάλα σαν κάτι άλλους ξένους. Ατομιστές, εντάξει. Ενώ ο Ολιβέιρα, ας πούμε, είναι outsider. Δεν νομίζω να επιλέξει αυτό τον παίχτη. Και αζήτησε από ό,τι έμαθα ακρόαση και πάλι από τον προπονητή του, ο οποίος και δεν του έκανε άσχημες κακές παρατηρήσεις, του μίλησε όμορφα, με το μαλακό, με το βαμβάκι, αλλά και πάλι ο παίχτης, είπαμε, δεν ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ενώ και ο Γουίλιαν προπονείται κανονικά, αλλά, να λέμε την αλήθεια, το παιδί δεν είναι καλά. Πώς θα γίνει δηλαδή με το ζόρι να παίξει και να περιμένουμε από το παιδί να παίζει όπως παλιά. Δεν γίνεται. Έχει πάθει καθίζηση, πώς το λένε. Ξεζουμισμένος είναι, τέλος. Και να λένε, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι ότι τα πήγε καλά ο Ολιβέιρα με την Καλυθέα στο κύπελο. Τι πράγματα είναι αυτά. Πού το είδατε, πόσο καλά έπαιξε δηλαδή. Για να καταλάβουμε και εμείς. Είναι αυτό το παιχνίδι τώρα δηλαδή κριτήριο. Για Κοντζάμ Ολιβέιρα με καριέρα, ξέρω εγώ, Πόρτο κτλ. Γαλατά Σαράι. Που αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Το βιογραφικό δηλαδή, το παρελθόν του, δεν κατάλαβα. Διότι γενικά ισχύει το εξής για όλους μα όλους τους παίχτες. Δηλαδή ποιο, το ότι μας απασχολεί, το τι μπορεί να δώσει τώρα, άμεσα. Ή έστω στη χειρότερη τη φετινή σεζόν, Α, αυτό είναι. Ακούγονται πάντως και γενικά ομάδες πάλι για τον ΕΣΕ. Και αν λέει η πρόταση είναι στα 25 εκατομμύρια, παίζει το να απολυθεί και τώρα το Γενάρη, έτσι. Υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα, το τονίζω. Α, μην ξεχάσω να τονίσω και κάτι άλλο, να πω και ένα μπράβο στον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ, ο οποίος και αποφάσισε να συνδράμει εκεί όσον αφορά το ΕΣΕ τεχνικό ποδόσφαιρο, μεγάλη υπόθεση. Πρωτοποριακή κίνηση μιλάμε,
1,5 εκατομμύριο στο χέρι. Σκάει μαγιά αυτό, μπράβο. Όποιος μα όποιος και να έκανε αυτή την κίνηση, θα έλεγα το ίδιο. Όχι ότι όλοι αυτοί είναι άγιοι, έτσι μην τρελαθούμε, όλοι γενικά αυτοί οι ιδιοκτήτες ομάδων. Εγώ προσωπικά δεν γουστάρω κανέναν από αυτούς. Διότι γουστάρω τον απλό κόσμο, εσένα που με ακούς. Διότι πολύ απλά εκεί ανήκω και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, ελίτ, αριστοκρατία, με τίποτα, καμία των σχέσεων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τον μεγάλο Γιουσέφ Ελαραμπή, τον καλύτερο για μένα επιθετικό που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, τον πιο ολοκληρωμένο, συνεχίζει από ό,τι μαθαίνω την καλή του πορεία κάτω στην Κύπρο, τον παραδέχονται, τρέχει ασταμάτητα, μαρκάρει, επίθεση, άμυνα, κλεψίματα, ντριμπλάρει, σερβίρει, κερδίζει penalties, τα κάνει όλα πραγματικά. Και ύστερα σκέφτεσαι εσύ εδώ στον Ολυμπιακό την επιλογή του Μεντιλίμπαρ να τον αφήσει να φύγει, ασέβεια για μένα, για να πάρει το Γιάρεμτσουκ ας πούμε. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας, το παιδί δεν ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού σου, τα λέμε κάθε μέρα. Και θα τα λέμε. Όπως και θα πω και κάτι άλλο για το Μαρινάκι, μεγάλη υπόθεση το ότι θέλει να έχει, να αποκτήσει παγκόσμια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία, αγοράζοντας και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και φυσικά Μόντσα. Τώρα αυτό αν θα είναι καλό για Ολυμπιακό ή όχι, θα δείξει. Κοίταξε να δεις, έχει θετικά αλλά και αρνητικά, ε. Να σου πω όμως Μπέσα, προσωπικά, τι θα προτιμούσα, το να ασχολείται μόνο με Ολυμπιακό. Αυτό δηλαδή που θα έκανα και εγώ στη θέση του, ε. Τι να πω. Γι' αυτό και δεν είμαι έτσι. Διότι αυτοί όλοι που κοιτάνε τα λεφτά έτσι, τόσο πολύ και τα βάζουν πάνω από όλους και όλα, ενεργούν διαφορετικά, σαφώς. Έτσι πάει, κατά τα άλλα, από ό,τι μαθαίνω θα έχουμε πάνω από 4.000 κόσμο Ρουμανία. Αλλά πριν πάμε εκεί, εδώ ΑΕΚ. Και να πω για την ΑΕΚ ότι έχει πρόβλημα ανασταλτικό, στα άκρα και αυτή, της πλάκας. Αριστερό μπακ ειδικά, αλλά και δεξί. Εντάξει, ο Ρώτα, κοίταξε, τοποθετήσεις 0. Καλός παίκτης ταχύς, αλλά μέχρι εκεί. Έχει αδυναμίες, χτυπιέται. Άσε που και αυτή πονάει σε στατικές φάσεις. Όχι όσο εμείς, αλλά πονάει και αυτή, ε. Εμείς άστο, εντάξει, ούτε ένα γκολ. Φέτος, μέχρι στιγμής, και γενικά και πέρυσι, τα ίδια με τη Λίμπαρ στον πάγκο. Λίγα πράγματα, τι να πεις. Να είχαμε πάλι ένα σεμέντο να τα πετάει, ε. Με κάνα κεφάλι καλό, επιβλητικό, τι να πεις. Αν πάντως μείνει λογικά ο Ορτέγκα εκτός, λέμε τώρα, υποθετικά, θα βάλει λέει Κωστίνια και όχι Αποστολόπουλο ή Πυρόλα, λόγω ανετοιμότητας του Ιταλού, αλλά και επειδή έχει δει ότι ο Αποστολόπουλος δεν του κάνει. Καλά τώρα το κατάλαβες, τι να πω. Τα λέγαμε, φέρε αριστερό μπακ το καλοκαίρι, τίποτα εσύ, ο Βάσκος. Καλά είμαι έλεγες, η διοίκηση το έλεγε, τίποτα. Άστα να πάνε. Και άμα βάλει ξέρω εγώ τον Κωστίνια αριστερά, θα βάλει δεξιά λογικά το Ρόντινεϊ και έξω δεξιά είτε ξέρω εγώ ο Κοστούλας ή το Τσικίνιο πάλι αλχημία που του βγήκε στον ΠΑΟΚ ή και ο Βέλντε έτσι που σπάνια τον εβάζει εκεί, τον βάζει συνήθως έξω αριστερά. Μπορεί να βάλει το Μαρτίνς τότε έξω δεξιά. Θα δούμε. Αν παίξει λέμε ο Νορβηγός, τι να πω, θα δείξει. Στο μυαλό του ανθρώπου δεν γίνεται τώρα να μπούμε όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν. Αποτυχημένα. Να πω άλλα εδώ για πετυχημένα πράγματα, δηλαδή θυμόμαστε τον γκολ του Φενμπάγκασεν του Ισλανδού. Λοιπόν το παιδί αυτό έκλεισε επιτέλους την καριέρα του, κρέμασε που λέμε τα παπούτσια του, αλλά πρόλαβε και έγραψε ιστορία με τον γκολάκι του με στην Αγγλία, με Arsenal. Πριν από περίπου 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Χοντρικά λέμε τώρα. Όσο για το μπάσκετμπολ, να πω 5 πράγματα. Για το Λιόπουλο, τι έλεγα εδώ πέρα. Όσες και όσοι ακούτε, τα ξέρετε, ντοκιουμέντα υπάρχουνε. Ορίστε στα δύσκολα, νάτος, εθνική, τίποτα. Τι να κουβαλείς παιδάκι μου στις πλάτες του, δεν γίνεται. Για τον Άρη, μια χαρά, μέχρι Προμηθέα εκεί. Με μια εθνική, ξέρω εγώ, με Αγγλία, να είναι Γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Είναι έτσι ή δεν είναι. Μπράβο πάντως στον Ολυμπιακό για την νίκη με την Μπασκόνια, ήμασταν όπως πρέπει και χωρίς Βεζένκοφ. Απ' την άλλη θα μου πεις, σε κάτω θύριο που σκοτώσαμε και πάλι όμως, είχε αυτή κιόλας μονέ και πεσμένο, είδαμε φουγνιέ όλα τα λεφτά, ε, ας φάει και το σουβλάκι του, ξέρω εγώ τι, που θέλει. Πάρτε κι εσείς 3 μέρες ρεπό, ορίστε, άλλος με την Λίμπαρ μας βρήκε, ο Μπαρτζόκας, εντάξει εδώ όμως, σε παίρνει, πίστεψέ με. Άσε όμως που μας περιμένει, ο Μπράντοβιτς, ε, Παρτίζαν. Και μην ξεχάσω να πω πριν πάω στα σχόλια για τον Μπιέλ, ότι τελικά η ομάδα η αμερικάνικη, η FC Charlotte, δεν πρόκειται να τον αγοράσει. Είπε όχι, εγώ δεν δίνω τόσα, σχεδόν 5 εκατομμύρια, κοροϊδό είμαι.
Δεν κάνει, σου λέει. Άρα λοιπόν ξεμένει Ολυμπιακό, θα δούμε τώρα. Ίσως πάει για εκ νέου δανεισμό εκεί πάλι. Αν τα βρουν, θα δείξει, μακάρι. Ολυμπιακό πάντως προσωπικά δεν τον θέλω. Άλλος θα πει, έλα γίγαντα, Αμπιέλ. Παρακάτω, στα σχόλια δηλαδή. George Stephanatos, Connecticut, USA. Με θέλει, λέει, εδώ χαρακτηριστικά να μην φύγω, να κάνω εκπομπές. Θα κάνω τα πάντα, σου λέω. Ό,τι μπορώ. Με στηρίζει, λέει, όπως και φαντάζεστε και οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Μετά ο Δημήτρης, ο Χριστοδουλέας. Με το μάτι εδώ το ξουράφι. Όσον αφορά την μπάλα, μου λέει για τον Μαρσιάλ και τον Κοϊτά. Οι οποίοι είναι υποψήφοι για έξω αριστερά εκεί στην ΑΕΚ. Ότι ο Μαρσιάλ είναι πιο πολύ κρυφός, σύμφωνοι. Ενώ άλλος, ο Κοϊτά, θα σου κάνει, ξέρω εγώ, πλαγιοκοπήσεις και θα σουτάρει από μακριά. Αυτό με χαλάει στον Κοϊτά που λες. Το ότι σουτάρει από μακριά, όντως. Άρα, με άλλα λόγια, ο Κωστίνια θα πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικά αυτούς τους δύο παίχτες, σαφέστατα. Ενώ ο Ινσίνιε πιο πολύ κοίτα να σκοράρει, παρά να κάνει πλαγιοκοπήσεις και σέντρες που γουστάρει ο Βάσκος. Σύμφωνοι. Σκοράρει όπως ο Ποντένσε που σκόραρε τελευταία, ε. Τώρα, λίγο πριν φύγει πάλι. Και κοντός και αυτός, ε, το έχουν κοινό. 1.63 λέει. Μετά. Χρήστος Ταφ. Μόνο νίκη θέλει με ΑΕΚ, μαζί σου είμαι πως πάντα. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Δηλαδή σοπαλία, αλλά και φυσικά ήττα. Να χτυπήσουμε και ξύλο. Και τουλάχιστον 4 εντεκαδά του στο Γενάρη. Αλλά και να φύγουν μερικά παλτά που έχουμε. Άντε ντε, μετά. Ο Κώστας, ο Καλίνικος. Δύσκολο θεωρητικά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα φανεί από εκεί όμως το που θα φτάσουμε φέτος. Και τι στόχους πρέπει να έχουμε. Μετά και η Ελένη, η Παπαϊωάννου. Καλησπερίζει και λέει. Χαρακτηριστικά, όχ, πάλι με Ορτέγκα θα τη βγάλουμε. Άντε ντε. Τόσο καιρό είχαμε συχάσει, σωστό. Λιγότερα λάθη εκεί πίσω. Χωρίς Ορτέγκα μέσα, άστα να πάνε. Αλλά είπαμε, αφού σκάσαμε λεφτά, πρέπει ντε και καλά να παίζει, με εντολή της διοίκησης. Ξέρω εγώ, χαρτάκι, πώς τα λέγανε παλιά. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει, δεν εξηγείται αλλιώς. Ταχύς είναι, αλλά μέχρι εκεί. Για μπροστά και τέτοια. Πίσω, άσε. Ελβετικό τυρί που λέμε. Μετά. Ο κιτρινόμαυρος, ο τιμωρός, μάλιστα. Προβλέπει 0-3 νίκη της ΑΕΚ, εύκολη. Και του λέει και ο Χρήστος ο Ταφ να έρθει με την όπισθεν, μάλιστα. Μενέλαος, Ολυμπιακός, τα λέω καλά, ευχαριστώ. Και λέει πάμε όλοι μαζί, likes και εγγραφές, το εκτιμώ. Ηλίας Δημητρακάκης. Προβλέπει να τη βγάζουμε από το Γενάρη με τον Μπιέλ, λόγω επιστροφής του. Και μου λέει τώρα εμένα το θυμηθώ αυτό, εντάξει, εγώ να το θυμηθώ. Εγώ ξέρω από μόνος μου τι να θυμάμαι και τι όχι. Είναι μια πιθανότητα, εντάξει, έχει ξαναγίνει. Ελπίζουμε πάντως, έτσι σε αυτό συμφωνούμε, να μην γίνει. Και όσον αφορά ένα μπαγλαμά, ο οποίος χαλάστηκε στο πρώτο κανάλι με την προφορά μου στα αγγλικά, που είναι νεοϊορκέζικη, κοίτα να δεις. Και μου λέει να πω Nottingham Forest, να το επαναλάβω. Κοίτα να δεις, εσύ να επαναλάβεις. Το αν εκτός από κολονοσκόπηση βάζεις και τίποτα άλλο εκεί πίσω. Σου βάζουνε, δεν ξέρω, να μας πεις. Εγώ πάντως έψαξα, τίποτα δεν σε βρίσκω. Κλειστά τα σχόλια, μάλιστα. Στο βρωμό κανάλι σου. Και όλα καλά, ε. Πίσω από την οθόνη. Μια χαρά. Ασφάλεια. Να μην μπορώ τώρα εγώ να αντιδράσω. Άμα έχεις όμως κότσια, λέμε άμα, έτσι. Θεωρητικά, λέμε. Έλα στο Aris Papos, ε, στο Facebook. Ή podcast κάτω παύλα Aris κάτω παύλα P. Στο Instagram να τα πούμε ένα χεράκι. Για ραντεβού. Θέλω εξάλλου να κάνω γνωριμία. Με καμία. Α, και στο πρώτο κανάλι. Ο Ντάνης ο Ρώσος, μεσούμε Ολυμπιακού εδώ, στέλνει τα likes τα πολλά. Τον ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, τα υπόλοιπα κλασικά αύριο 6 με 7 τα απόγευμα ώρα Ελλάδος, με pre-game σχόλια εν ώψη του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τα σήματα των δύο ομάδων, τα ξέρουμε, τα γνωστά. Στοίχημα, ξέρω εγώ, Super League και αυτά. Εφόσον που λες, γουστάρατε τη φάση, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και καμπανάκι πατάμε εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνει ο καθημερινός, αφιλοκερδός, συνεχώς δυναμικός και επίσης τα super chats, τα μέλη, τα χρειαζόμαστε, οικονομική ενίσχυση, όσο τίποτα άλλο. Διότι πώς θα επιβιώσει το κανάλι χωρίς τη δική σας συνδρομή. Με τίποτα σου λέω, μόνος μου να τη βγάλω. Μακάρι πραγματικά να μπορούσα. Λοιπόν αυτά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, την ακρόαση, τη στήριξη, τα πάντα, εκ των προτέρων και χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός!